Λοιπόν, ο Γιώργος ο Κεραμιτζόγλου είναι και πάλι εδώ κοντά μας και μαζί με τον καλεσμένο μας θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να θερμάνουμε το σπίτι μας, αλλά αυτή τη φορά με ξύλο και με ενεργειακό τζάκι. Ναι, γιατί σε αυτήν την εκστρατεία που έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες, έχουμε δεχτεί πάρα πολλές ερωτήσεις. Πρώτον, και για το αν μπορώ να μετατρέψω το απλό τζάκι σε ενεργειακό για να έχουμε και εξοικονόμηση στα ξύλα. Και επίσης, όταν κάποιος θέλει να φτιάξει ένα τζάκι από την αρχή, αν το συμφέρει το απλό ή το ενεργειακό. Κύριε Φράγκου, καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα δώσετε απαντήσεις εσείς στα ερωτήματα φυσικά, αυτά που έχει ήδη βάλει ο Γιώργος στην κουβέντα. Ναι, γι' αυτό είμαι εδώ. Τα τζάκια τα ενεργειακά πλέον έχουν μπει πολύ καλά στη ζωή μας. Εγώ θα τις έλεγα είναι λύση ζωής για πολύ κόσμο. Και το πιο βασικό είναι ότι πλέον και σε ένα τζάκι απλό που έχουμε στο σπίτι, το οποίο καταναλώνει πολύ ξύλο, δεν μας παρέχει ασφάλεια, δεν έχουμε μεγάλη απόδοση, μπορούμε μέσα σε αυτό πολύ εύκολα να βάλουμε, να τοποθετήσουμε μια ένθετη εστία, η οποία θα μας έχει οικονομία στο ξύλο τουλάχιστον 3 με 4 φορές λιγότερα ξύλα, γιατί έχει πόρτα η οποία κλείνει, ασφαλίζει. Δεν θέλει πολλές δουλειές στο σπίτι για να μπει η ένθετη εστία. Όχι, αυτό λέμε. Οι ένθετες λύσεις λοιπόν μπαίνουν ένθετα μέσα στην ήδη υπάρχουσα. Καμιά κατασκευή. Τίποτα. Απλώς κλείνουμε τα κενάκια και μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έχουμε ένα ενεργειακό τζάκι στο χώρο μας, το οποίο μας βγάζει ζεστόν αέρα, δηλαδή είναι ένα αερόθερμο. Μας έχει οικονομία στα ξύλα 3 με 4 φορές λιγότερα ξύλα, γιατί τα συστήματα που έχουμε εμείς σαν εταιρεία και είναι τους καπνούς, δηλαδή όπως και με τα ξύλα. Και το καυσαέριό του δηλαδή το τζάκι. Δηλαδή έχει κάποια συστήματα μετακαύσεων, τα οποία και τους καπνούς, και έτσι πετυχαίνουμε τη μέγιστη οικονομία στο ξύλο, δηλαδή και με 80 με 90% το ξύλο. Φτάνουμε δηλαδή όπως και ένας καυστήρας πετρελαίου. Έτσι λοιπόν είναι πολύ πιο οικονομικό στα ξύλα και πολύ πιο αποδοτικό για το χώρο μας. Συν ασφάλεια, ότι δεν θα μας καπνίσει ποτέ. Πολλά τα πλεονεκτήματα. Και ρωτούν πολλοί επίσης αν μπορώ να μετατρέψω ένα ενεργειακό τζάκι για κεντρική θέρμανση μέσα στο σπίτι μας, είτε με αερογωγό, ή να το συνδέσω με τα καλοριφέρ. Αυτό γίνεται? Φυσικά. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις και εκεί. Δηλαδή, αν μιλήσουμε ότι είμαστε σε μια πολυκατοικία που δεν μπορούμε να βγάλουμε μεγάλη καμινάδα τζακιού, υπάρχουν οι ενεργειακές σόμπες ή νερού ή αερόθερμες, οι οποίες. Αυτές συνδέονται στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, πάλι χωρίς πολλά περιμέτρια, δηλαδή χρειάζεται να γκρεμίσουμε όλη την εγκατάσταση. Το βάζουμε και αυτό μας δίνει στα σώματά μας ζεστό νερό και στο μπόιλερ ακόμα ζεστό νερό με ξύλο. Η αναλογία, αν καίγοντας βέβαια σωστά το ξύλο, έτσι, για ένα πιστοποιημένο καλό προϊόν μιλάμε πάντα, είναι ο τόνος 200 ευρώ, ένας μέσος όρος, ας πούμε, ο τόνος στο ξύλο, ένα του πετρελαίου που είναι 1400. Καταλαβαίνουμε ότι η οικονομία είναι απίστευτη. Πώς είναι λύση ζωής για πολύ κόσμο. Ρωτούν πολλοί, γιατί αυτές τις μέρες τώρα που έχει πέσει και λίγο θερμοκρασία, για παράδειγμα, εχθές το βράδυ, σε πάρα πολλές γειτονιές Αθήνας και σε πάρα πολλούς Δήμους Αττικής, υπήρχε έντονη η μυρωδιά του ξύλου. Ναι. Που σημαίνει λοιπόν ότι πάρα πολλοί τώρα βρήκανε ξύλα και καίνε ξύλα σε τζάκια και έχουν μπει και υπάρχει αύξηση και σε ξυλόσωμπες και σε πέλετ. Αυτή η ρήπανση. Καταρχήν, ένα ενεργειακό τζάκι βγάζει παραπάνω διοξείδιο του άνθρακα από ότι είναι απλό. Αυτό θέλω να διευκρινίσω. Επειδή στην αγορά, και πρέπει να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, επειδή στην αγορά γενικά υπάρχουν πλέον, επειδή το τζάκι είναι hot, θα το έλεγα, υπάρχουν. Hot. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά τζάκια ενεργειακά που λένε στην αγορά ότι είναι τζάκια ενεργειακά ή σόμπες ενεργειακές. Δεν είναι όλα. Ένα τζάκι ενεργειακό πιστοποιημένο με προδιαγραφές, μαντεμένιο κιόλας, όχι μεταλλικό, γιατί υπάρχουν και πολλά μεταλλικά τζάκια τα οποία δεν παρέχουν την ασφάλεια τη σωστή. Ένα λοιπόν πιστοποιημένο τζάκι, εγώ έχω φέρει εδώ και κάποιες πιστοποιήσεις από ένα δικό μας γαλλικό ενεργειακό τζάκι, το οποίο βλέπουμε, αν μπορούμε να το δείξουμε κάπως, βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι τα καυσαέρια που βγάζει είναι 0,18 εδώ. Είναι σημαίνει λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να βλέπουν οι καταναλωτές, ότι θα πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση ακόμα και στις μαντεμένες εστίες τζάκιου. Σε όλα. Γιατί μπορεί να, δεν είναι μόνο ότι καίει λίγο τους καπνούς και δεν καίμε πολύ ξύλο, αυτό που έλεγα πριν. Γιατί αν πάρεις ένα ενεργειακό τζάκι που λέει ο άλλος ότι είναι ενεργειακό και δεν καίει
τα ξύλα και τους καπνούς των ξύλων, πλέον αυτό το πράγμα σαφώς θα καίει και ξύλα περισσότερο και δεν θα είναι η οικονομία για το σπίτι σου. Δηλαδή, τι κατανάλωση έχουμε, πόσες τόνες. Εδώ μιλάμε 2 με 3 για κιλά. Για να θερμάνουμε το σπίτι ένα για μήνα. Για να θερμάνουμε ένα σπίτι 100 με 120 τετραγωνικά, θέλουμε 2 με 3 κιλά ξύλα την ώρα. Σε αυτά τα πιστοποιημένα τζάκια, έτσι, με εγγυήσεις και προδιαγραφές. Γιατί όταν βγάζει 0,18. Πόσο μας κοστίζει δηλαδή, έχετε ένα κόστος για ένα τζάκι που καίει? Αν το βάλουμε κάτω, ας το πούμε ότι ένα τζάκι δικό μας καίει ένα τόνο για να μας ζεστάνει ένα σπίτι 50 τετραγωνικά, λέμε, ένα μικρό σπίτι. Ένα τζάκι απλό, μη ενεργειακό, γιατί τα λένε ενεργειακά, αλλά δεν είναι, θα μας κάψει 4 τόνους. Επομένως η αναλογία είναι 1:4. Επομένως 4 τόνους ξυλά φτάνουμε στην τιμή του πετρελαίου. Ενώ με ένα τζάκι ενεργειακό, το οποίο βγάζει 0,18% ρήπους. Τι κατανάλωση έχουμε? Η κατανάλωση είναι 1 τόνο. Επομένως 4:1. Καταλαβαίνεις ότι το ένα κόστος είναι 800 ευρώ. Οι αναθυμιάσεις και λοιπά μας ρωτούν από ενεργειακά τζάκια. Αυτό εξηγώ. Όχι, για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο. Ένα τζάκι μη πιστοποιημένο, το οποίο το βάζουμε στο χώρο μας, είναι και επικίνδυνο. Γιατί μπορεί να βγάζει, να θυμιάσεις, μπορεί καπνίζει. Να καπνίζει, μπορεί να σπάσει. Και γι' αυτό γίνεται κυρίως στα μεταλλικά τζάκια. Έχουν πλακώσει όλη η αγορά και κάνουν ιδιοκατασκευές, κολλάνε λαμαρίνες, βγάζουν αεραγωγούς με ζεστόν αέρα. Μη πιστοποιημένα, τίποτα. Αυτό πρέπει να εστιάσει, να καταλάβει ο τηλεθεατής ότι. Μπορεί να βάλουμε και σε κίνδυνο την υγεία μας. Δηλαδή. Εννοείται. Θα πρέπει λοιπόν να πάρει κάτι το οποίο να είναι πιστοποιημένο, να είναι μια εταιρεία η οποία, εμείς είμαστε 45 χρόνια εταιρεία στο χώρο, να είναι μια εταιρεία που να ξέρει από αυτά τα πράγματα, να τοποθετεί, να είναι αν μη τι άλλο, να είναι ένα τζάκι το οποίο να έχει εγγυήσεις, προδιαγραφές και να σου δίνει αυτός που το παίρνει, να σου δίνει ένα χαρτί τέτοιο, το οποίο να έχει το ΣΕ, τα πιστοποιητικά της Γενέβης, το 13 νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι ένα. Τιμές. Από έως. Εδώ πάλι. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει το μικρό και η, πώς το λέμε, αυτό, η Rolls Royce. Ναι, οι τιμές είναι απλές. Αν θέλουμε μία σόμπα στόφα τζάκι να ζεστάνουμε το σπίτι μας απλά και χωρίς διακοσμήσεις και εύκολα, ξεκινάνε από 540 ευρώ. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι πολύ ακριβό. Αλλά ζεσταίνει το σπίτι. Ζεσταίνει η σόμπα στόφα δεν θα πάει πάνω από 100 τετραγωνικά. Η σόμπα νερού. Μάλιστα. Τώρα, αν θέλει όλος τζάκι. Γιατί είναι 4 κατηγορίες. Αν θέλει ένα τζάκι αερόθερμο, θέλει να έχει και τη θαλπορή του. Λοιπόν, υπάρχει, εκεί ξεκινάμε από 895 ευρώ σε ένα τζάκι αερόθερμο. Μετά είναι η ένθετη λύση. Αυτή που τη βάζουμε μέσα στο ήδη υπάρχον τζάκι. Αν βάλουμε λοιπόν μια ένθετη τέτοια λύση, ξεκινάει η τιμή εστιών, μιλάω τώρα, από 1190 ευρώ. Που έχει και μοτέρ επάνω. Μαζί με και την τοποθέτηση είναι αυτές οι τιμές. Όχι, όχι, είναι ναι, η τιμή. 1190 ευρώ. Και δεν μου λέτε, δώστε τώρα και τη τιμή της. Ωραία, μία λύση. Άστον Μάρτιν το τζάκι, που μου αρέσει. Και μετά πάμε στην πιο εξυζητημένη λύση, που είναι το τζάκι καλοριφέρ. Το top, το οποίο μπορεί να ζεστάνει μέχρι και 300 τετραγωνικά σπίτι, έτσι. Βάζουμε ένα τζάκι στο χώρο. Και θερμαίνουμε όλο το δωμάτιο. Θερμαίνουμε όλο το σπίτι μας, με τα σώματα. Και πόσο πληρώνουμε? Και μία τέτοια λύση ξεκινάει από 1390 ευρώ. Και φτάνει? Και φτάνει το top, ας πούμε, 4.000 περίπου, τιμή εστίας. Στις 4.000 ευρώ όμως μιλάμε. Μάλιστα. Για ένα σπίτι 300 τετραγωνικών. Το κατάλαβα. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φράγκο. Αυτά τα μερεμετάκια καθόλου δεν μας αρέσουν. Μην αρχίσει με τα μερεμέτια. Όχι, υπάρχουν λύσεις που. Κύριε Φράγκο, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ευχαριστούμε και εσένα. Λύση ζωής. Λύση ζωής, ναι.